Και, Άντε, μια μικρή, και μια, μικρή, έκπληξη στην εκπομπή. Ο κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Ναι, αλλά χρόνια και ζαμπάνια, τι θα γίνει, Ρεμίμη. Ζω. <laughs> 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 δηλαδή πρέπει. Δεν είναι ναι. θα περιμένουμε να γράψει βιβλίο ε, για να σε φέρνουμε. Όχι, αλλά λέει. Ε, oh, όχι, δεν Πέρυσι, πέρυσι, να πέρυσι, πέρυσι, πέρυσι τέτοια εποχή, περίπου ναι. τέτοια μέρα μου φαίνεται. Πάλι εδώ είμαστε. Και επειδή είχαμε πέρυσι το ταξίδι μέλητο το βιβλίο μου, δηλαδή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Θυμάστε ότι το θυμάμαι λε είναι τώρα που μα λέει ο ελεύθερο Βενιζέλο. Όταν είσαι κοντά σε ένα έντιμο διακανονισμό, κλείστον πρώτου λουτρού. Πέρασε στο ίδιο Πρωτού σε πετάξουν λοιπόν. στη θάλασσα. Μπήκε στην καρδιά κατευθείαν. Εγώ... εγώ... <laughs> συγκλονιστική συγκλονιστική <laughs> ιστορία αυτή του Βενιζέλου. Ε, ναι, βέβαια. Εγώ ήθελα να ανοίξω την κουβέντα με τον Μιμή, γιατί ο Μιμή τώρα είναι πολιτικό. Μπορεί να είσαι συγγραφέα, αλλά είσαι πολιτικό. εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση γενικότερα, α ότι Υπάρχει μια σχετική απουσία από τα πολιτικά δρόμενα την ώρα Έτσι, που μιλάμε για τον γύρο μα. Πρόσεχε, Βασίλεια. Και, εν πάση περιπτώσει, και ένα κόσμο που τον ξέρει και είσαι από θα το, το, το και 2000, 2000 η πηξίδα μου, η πνευματική, εσύ το έχει ζήσει πιο κοντά, ε, α, στράφηκε σε ένα και μόνο θέμα. Η επερχόμενη οικονομική καταστροφή. Ακριβώ. Και μάλιστα, όσον αφορά το θέμα τη ηγεσία, η ηγεσία είναι μέσω μεγάλη αβεβαιότητα και επικείμενη μεγάλη κρίση. Mm -hmm. Έγραφα κάθε χρόνο ένα βιβλίο. Α πούμε, θυμίσω ότι την ώρα που γινόταν η Ολυμπιακή Αγώνα, mm -hmm. κυκλοφόρησε το Βαμπύρ και κανείβαλε, δηλαδή το ρίσκο τη σύγκρουση των γενεών, ασφαλιστικό δημογραφικό, εν ώψη mm -hmm. τη επικείμενη κρίση. Έφτασα στο σημείο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στην ιστορία, πριν τι εκλογέ του 1909, ε-πρόεδρε, mm -hmm. δηλαδή ίστατη τραγική προειδοποίηση ενώπιον τη καταστροφή. Το... Ναι. Και ενώ αυτό ο κύκλο ήταν εντελώ επίκαιρο, έκανα μία μετατόπιση θεματολογία. Πέρασε σε ένα κύκλο, α το πούμε, και Ιστορία γραμμένη σαν παραμύθι. Πολύ... Δηλαδή, σημαντικά. λογοτεχνία με Ιστορία. Γιατί. Και ασχολεί και λίγο mm. με τον Βενιζέλο. Όχι, το το αυτό το ξε... Ξε... σιγά σιγά θα περάσουν όλα. Δηλαδή, κοιτάξτε, γιατί το κάνω αυτό. Πρέπει. Μην μη προχωράμε μισό λεπτό, ναι. γιατί έχουμε μια είδηση για μια άγρια δολοφονία ενό παππά. Παναγία. Είμαστε πει ναι. ο Δημήτρη ο ήδη Είδηση επικαιρότητα έχει δικά τη θέματα. Η Έλα κύριε, Δημήτρη κύριε, μου καλημέρα. Καλή σα ημέρα. Ναι. Λοιπόν πριν από λίγη ώρα βρέθηκε δεμένος χειροπόδαρα στο σπίτι του στο γερακα ένα ένας 47χρονος ιερέας yeah. ο... Ε, ε, σας λέω και πάλι ε, δεμένος χειροποδάρα mm -hmm. και έμα ε, μαξιλάρι με αίμα βρέθηκε δίπλα του okay. στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση, κανένα mm -hmm. ίχνος παραβίασης, το μόνο λοιπά. που είχε παραβιαστεί ναι. ήταν ε, Δημήτρη και Βασίλη ένα παλιό επιπλό στο mm -hmm. οποίο μέσα υπήρχαν κοσμήματα και κάποια... Ε, Κοιμήλια, ιερατικά. Mm -hmm. Το θέμα είναι ότι στο σημείο βρίσκεται η ιατροδικαστή και ο το, άνδρα του τμήματο ανθρωποκτονιών mm -hmm. και τη σήμανση να δουν αν υπάρχουν αποτυπώματα, αλλά μιλάμε για μια πολύ μα πάρα πολύ άγρια δολοφονία. Μάλιστα. Καλώ. Αργότερα τα νεότερα δίπλα σα. Ευχαριστούμε. Καλή σα δουλειά. Πώ θα ξέρετε, έκανα αυτή τη μετατόπιση. Πήγα σε ένα ομόκεντρο κύκλο συγγραφικό. Ιστορία γραμμένη σαν παραμυθί. Γιατί? Για να δούμε το σημερινό δράμα. Αυτό που ζούμε, πρέπει Άδω να βρούμε διαδρομή. μια εύλογη απόσταση. Δηλαδή, εγώ είμαι και μηχανικό. Για να περιγράψω ένα χτίριο, τι πίσω του πλευρέ, πρέπει να απομακρυνθώ, να το δω προβολικά προοπτικά, να δω όλε ναι. τι γωνίε. Αυτό κάνουμε και με το σημερινό δράμα. Πρέπει να βρούμε αυτή την εύλογη απόσταση, να το δούμε από διαφορετικέ οπτικέ γωνίε. Έτσι, για να το αποτυπώσουμε. Να Αλλά αυτό έχει και ένα παρηγορητικό τρόπο. Δηλαδή, αν δούμε το δράμα μα από μια ορισμένη ιστορική απόσταση, τα σημερινά μα η... ναι, όλε. Θα... Γιατί πά είπα... σε συγκεκριμένε εποχέ. Βλέπει από εκείνη τη γωνία τα πράγματα. Επιλέγω Επιλέγεις, πρόσωπα εγρογός. και στιγμέ που ανακεφαλαιώνουν την εποχή του και τη γενικότερη μοίρα του ανθρώπου, καταγράφουν τι μεγάλε, τι βίαιε μεταστροφέ τη τύχη σαν τις σημερινές και βρίσκονται στο μετέχμιο λίγο πριν, λίγο μετά τι μεγάλε καταστροφέ τη ιστορία. Mm -hmm. Πάμε Χαριπέρες στο ταξίδι ήτανε Λίγο πριν, λίγο, λίγο πριν. μετά τη μικρασιατική καταστροφή. καταστροφή ναι. Με άμεση mm. αντανάκλαση στα σημερινά μα πράγματα. φέτος είναι τα δύο μόνο δάκρυα. Ε, ναι. Το βλέπουμε Ο τώρα. Ιστορίας είναι, η ιστορία τι είναι, Ναι. Εκδώσει πατάκι. Ναι. Είναι η ναι, ιστορία λοιπόν. του Βελουχιώτη του πριν το τέλος. Είναι πολλέ ιστορίε. Δηλαδή... Ναι, συγγνώμη. Ε, τι... Προσέξτε κάτι. Δεν, δεν είναι μόνο η σύνταξη. η αποταμιεύση μας, η ανεργια mm -hmm. Πρέπει και να το φιλοσοφήσουμε μέσα στην κρίση. Δηλαδή, τι σημαίνει το φιλοσοφό να δούμε τι σημερινές μεταστροφές τη τύχης, τι αντικσότητες του δίου μας, ε, με ένα πνευματικό και ψυχικό στένος και ηθικό σθένος, Για να φτάσουμε δηλαδή ω Έλληνε στο οικοί, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι, αλλά και γιατί... Μα για. πριν, να λέγαμε εδώ στο διάλειμμα, ότι έχεις πολύ κόσμο που συμμετέχει στις κουβέντες αυτές. Ίσως το έχει ανάγκη. Είχα αυτό, κόσμο... πάει στις Βρυξέλλες, με κάλεσαν οι Έλληνε που δουλεύουν στα ναι. επιτελεία της Ευρώπης. Λοιπόν. Έκανα μια συγκέντρωση που δεν την κάνουμε το στο Ηράκλειο. Γιατί ο κόσμο διψάει για συζήτηση. Διψάει για συζήτηση Φοβερά. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση, τώρα εδώ σε αυτά τα βιβλία yeah. που είναι λογοτεχνία, ιστορία, το σήμα αυτό είναι mm -hmm. σύγχρονο βιβλίο. Έχει και ιστορικά στοιχεία εδώ μέσα. Πάρα πολλά. Διότι yeah. ο πρωταγωνιστή μου, ο Κωστής, ο καθηγητή Κωστή, yeah. είναι άνθρωπο Ιστορία. Ανέκδοτα εννοώ και πρω... πρωτογενέ υλικό. Τι υλικό έχεις εδώ. Δεν θα έγραφα ποτέ αυτά τα βιβλία yeah. εάν δεν έφεραν κάτι εντελώ καινούριο, yeah. παντελώ άγνωστο στην επιφάνεια yeah. ή yeah. να ρίξω σε κάτι σχετικά γνωστό ένα καινούριο φω. Δηλαδή θα δείτε πράγματα που δεν έχουν γραφεί ποτέ. Μάλιστα. Και σε αυτό το βιβλίο και στον Βενιζέλο. Mm -hmm. Α, το, αυτό όμω, τα δύο μόνο δάκρυα, είναι ένα σύγχρονη αφήγηση. Οι ήρωε είναι σημερινά πρόσωπα. Α το πω, είναι ναι. Ναι. το πώ αντιδρούν υπαρξιακά και... στην κρίση οι αστεί. Είναι και άλλη γενιά. Διότι ο καθηγητή Κωστή, αυτό mm -hmm. που είναι ο πρωταγωνιστή στο βιβλίο μου, είναι και λίγο διπνοσοφιστή στα... <laughs> στου κύκλου και στα γεύματα τη μπουρζουαζία. Mm -hmm. Διπνοσοφιστή ναι, ναι. τύπο. Ναι. Θα δείτε λοιπόν μια σύγχρονη ιστορία που θα μπορούσε να ήταν αστυνομικό με τη στόρημα, εάν δεν ήταν φορέα ιστοριών. Ερωτικά στοιχεία. Κρίσιμων ιστοριών. Ένα ερωτικό στοιχείο που όλες... δεν ζει μέσα στα βιβλία σου. Ε, το ε, εξόφυλο, καταρχήν. Ε, το είναι, προ... Α... από μόνο του. Ναι. Ναι, ε, είναι όμω δραματικό. Αυτή είναι η πιο δραματική γυμνόστιχη στιγμή ε, τη ιστορία. Ε, είδες, είναι φοβερό ότι ενώ έχει ένα προκλητικό ας πούμε, εξώφυλλο. Το, το κάνω σε Δεν αντίθεση. μένει κανεί αυτό. Δύο στήθη, δύο δάκρυα. Ναι. Δύο στήθη, δύο δάκρυα. Διότι τα δύο δάκρυα έρχονται από πολύ μακριά. Κάθε φορά που οι ελπίδε ανα. Α το πούμε έτσι, Εκτοξεύονται και μετά συντρίβονται. Mm -hmm. Από πολύ μακριά. Όπω το εξώφυλλο έρχεται από πολύ μακριά. Είναι από τι δραματικέ στιγμέ τη ιστορία. Για να παραστήσουμε το σημερινό δράμα, δανειζόμαστε κάτι που ταιριάζει mm -hmm. με την εποχή μα. Το καταλάβατε. Mm -hmm. ε, και εδώ λειτουργώ σαν το ραβδοσκόπο. Mm -hmm. Δεν κάνω, α πούμε, μια συμβατική λογοτεχνική δουλειά ή ιστορική δουλειά. Προσπαθώ, κρατάω τα κλαδάκια και και όπου τρέμουν. Α πούμε, ναι, εδώ, εδώ υπάρχει ναι. φλέβα ναι. άγνωστη. Εδώ η γεώτρηση. Ναι, ναι. Πρέπει να κάνει λοιπόν τη γεώτρηση. Εδώ λοιπόν θα δείτε απίστευτε ιστορίε που αφήνει πίσω mm -hmm. ο καθηγητή Κωστή. και ερωτικέ, βέβαια. Okay, είναι συγχρόνω και το πρόσωπος, εντάξει, που φέρνεις είναι προ... από ποια περίοδο. Δηλαδή από πολλέ περιόδου. Mm -hmm. Γιατί ο ίδιο κάνει μαθήματα σε κύκλου. Mm -hmm. Σε κύκλου πνευματικού, μέσα στην κρίση. Υπάρχουν αυτά. Ξέρετε άλλωστε ότι πολλοί yeah, διανοούμενοι yeah. πάνε σε σπίτια και κάνουν διαλέξει, μιλούν. Mm -hmm. Υπάρχουν, υπάρχουν πνευματικοί κύκλοι. Εγώ δύο, δύο, δύο απόψει γι' αυτό. Παρουσιάζω ναι. τον κύκλο ΑΕΝΤΑ. Θέλω, θέλω τη γνώμη σου: υπάρχουν δύο απόψει γι' αυτό. Ότι ναι. την περίοδο κρίση, ή κλείνονται όλοι στο καβούκι του, ή δίνεται η αφορμή για το άνοιγμα και ή... στον ή... χώρο τη τέχνη. Θα δείτε, α πούμε, ένα κύκλο ιδεών. Είναι υπαρκτό κύκλο. Του Super Boss στα βόρεια προάστια. Που mm. μαζεύονται επιχειρηματίε, διανοούμενοι, ε, άνθρωποι και από που διανοούν. Ναι. Ναι, συζητάνε, α πούμε, γίνονται mm -hmm. διαλέξει, γίνονται συζητήσει. Είναι μια εσωτερική ανάγκη αυτή. Γιατί Θέλει όμως ο άλλος αυτοί να αυτοί οι κύκλοι έχουν τέτοια ανάγκη, θα έλεγε κανεί ότι η τέχνη είναι λιτρωτική. Είναι σίγουρο ναι. αυτό. Σε όλε τι μορφέ, είτε λογοτεχνία, είναι Ειδικά οι γυναίκε. Ειδικά οι ναι. γυναίκε θα δείτε. Δεν θα έλεγε κανεί ότι πιο κάτω, σε άλλο στρώμα, αυτό είναι πιο λιτρωτικό και πιο αναγκαίο αυτή την περίοδο. Κοίταξε Αχ, η φτωχή με, Ασχολείται με την κοινωνική πολιτική. Το επίδομα, το με μισθό επιδίωση, έχουν άγχη τρομακτικά. Ναι, ναι. Τα Έτσι. μεσαία στρώματα, τα εύπορα. Γενικά Υπιέζοντας ο ύλληνο τη πτώση των ισχυρών είναι αυτό που παράγει φιλοσοφία και τραγωδία. Ε, δε, ο, Η πτώση ναι. των φτωχών αφορά ναι. άλλο θέμα, άλλη θεματολογία. Είναι θέμα επιβίωση και έχει ανάγκη. Άρα οι άλλοι ζουν μια υπαρξιακή κρίση. Mm -hmm. Για φανταστείτε ένα συντοπίτη μου, επιχειρηματία, πέρυσι αυτοκτόνη. Θα το δει μέσα στο βιβλίο τι ρόλο παίζουν και αυτοκτονίε. Mm -hmm. Εγώ πριν δεν ήξερα ότι ξέρω μια σημαντική προσωπικότητα. Mm -hmm. Δηλαδή θα δείτε μέσα και ορισμένε φορέ είμαι υποχρεωμένο να φωτογραφήσω κιόλα για να φέρω στην επιφάνεια κάτι. Α πούμε, λε τι ιστορία ο καθηγητή Κωστή εμφανίζει ας πούμε, την ιστορία τη Αίντα του Βέρντι. Mm. Πώ τι μα ενδιαφέρει τώρα, η Αίντα του Βέρντι. Εκατοντάδε βιογραφίε κλπ. Ναι, μα ενδιαφέρει διότι πρώτον ο πρωταγωνιστή είναι ένα Έλληνα. Mm -hmm. Παύλο Παυλίδη, κυπριακή καταγωγή, ο οποίο ηγείται του εξυγχρονιστικού ευρωπαϊκού ονείρου τη Αιγύπτου, του Ισμαήλ Πασά. Mm -hmm. Και τι μα νοιάζει αυτό, μα νοιάζει ότι έγινε συμπέθερο του Βενιζέλου. Mm -hmm. Και τι μα νοιάζει ότι έγινε συμπέθερο του Βενιζέλου, Μα ενδιαφέρει ότι αυτό το τεράστιο εξυγχρονιστικό πείραμα διόρυγα του ΣΟΕΖ, ναι. όπερα του Καΐρου, σιδηρόδρομη, τηλεγραφία, οδήγησε μια παγίδα χρέου απολύτω όμοια mm -hmm. με τη σημερινή μάλιστα. και έδωσε τη δυνατότητα στη Βρετανία να αγοράσει τη διόρυγα του ΣΟΕΖ, τζάμπα. Mm -hmm. Το καταλαβαίνουμε. Μάλιστα, μάλιστα, παγίδα μάλιστα. χρέους α το πούμε έτσι. Βεβαίως. Έχουμε τέτοιε μεταφορέ. Ή θα δείτε, α πούμε, μια παντελώ άγνωστη μέχρι σήμερα mm -hmm. μυστική συνάντηση του ξηρισμένου πλέον ητημένου συντετριμένου Άρη Βελούχιώτη. Με το συντοπίτη του, συμμαθητή του, εκλαμία. Mm -hmm. Η ηλία Τσιριμόκο mm -hmm. Και οι δύο mm -hmm. στην mm -hmm. ηγεσία, α το πούμε έτσι, Στα του Άρη. Τα τελευταία του τώρα μιλάμε. Μιλάμε yeah. για τα τελευταία του. Ένα μήνα ένα μετά μάλιστα. τη συμφωνία τη Βάρκηζα, ένα μήνα πριν την αυτοκτονία yeah. του Άρη. Μάλιστα. Δε δηλαδή λίγο πριν, λίγο μετά, προχθές, τον πόλεμο. Ναι, λίγο πριν, προχθές. λίγο μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι το τραγικό. Μπορούσαμε να γλιτώσουμε τον εμφύλιο πόλεμο. Ναι. Θα δείτε λοιπόν mm αποκαλύψει που δεν θα τι έχετε ξαναδιαβάσει πουθενά αλλού μέχρι σήμερα. Σήμερα μα πείτε να κάνουμε, θα κάνουμε Αν... σήμερα. Ε. μια ιδέκα, yeah, σήμερα. Έχει μια ιδέα για σήμερα τι κάνουμε. Δεν βρισκόμαστε ένα απόλυτο αδιέξοδο για μια ακόμη φορά. Ακόμα και σε περίοδου που δεν Και το σήμερα θα το δείτε μέσα. Θα το δούμε και το σήμερα. Θα το δείτε. για παράδειγμα, Κάποια στιγμή ο καθηγητή Κωστή, δεν θέλω να του πάρει τι μετρητέ ότι εκφράζει τη ναι, δική μου ναι. άποψη, λέει: Λίγο όμως Δεν, δεν έχουμε πολιτική και οικονομική ηγεσία ούτε για να μείνουμε στο ευρώ με βιώσιμο τρόπο, mm -hmm. ούτε για να φύγουμε συντεταγμένα χωρί να γίνει το νόμισμά μα κουρελόχαρτο mm -hmm. και να διαλυθεί η οικονομία μα κλπ. Και μάλιστα υπογραμμίζει mm -hmm. ότι το δεύτερο είναι πολλαπλάσια δύσκολο από το πρώτο. Από πρώτο. Mm -hmm. Δηλαδή, ορισμένοι αφελεί. Με καταλάβατε. Mm -hmm. το, το σήμερα είμαστε Μισό λεπτό <συντέρια> όμω, γίνεται αυτή η κουβέντα. <συντέρια> αγαπητοί μου, είμαστε σε μια κατάσταση που λες είναι στο βαθύ σκοτάδι. Όλε οι επιλογέ φαίνονται μαύρε. Είναι <συντέρια> το βαθύ σκοτάδι. Πρέπει να προσπαθούμε να διαλέξουμε τώρα τη λιγότερο μαύρη, ναι, ε. Έτσι, δηλαδή γίνεται. να είναι λίγο γκρίζα ε, ρε, εκεί παιδί. Εκεί μου. Είμαστε, ναι, και γι' αυτό λέμε όλοι δεν χρειάζεται να κορυδευόμαστε μεταξύ μα. Όλοι το ξέρουν και οι κυβέρνητε δεν Λένε να κλείσει έστω η αξία. Πάραι κάποια μέτρα και κλείσει λέμε. Να κλείσουμε, να γίνει κάτι και βλέπουμε και θα δούμε. Πάει τώρα να δει τον, σε λίγο τον το σόιμπλε. Το σόιμπλε, έχει σημασία τι θα του πήγε, όχι τι λένε γιατί εμείς yeah, οι καλά. δημοσιογράφοι τώρα τι λέμε αν, εμείς. Λέμε. αν δεις χθες είδα στην Ερ, το παιδί που έλεγε τι είπε ο Μητσοτάκης στα 20 λεπτά yeah. στη Μέρκελ okay. και λέω ανά θέμα του 20 λεπτά, 5 λεπτά θέλει να πιει τον καφέ που είναι δύο κουβέντες, <laughs> <laughs> άρα μένουν 15, 7 ο ένας 7 ο άλλος έτσι, ίσα ίσα, ίσα, ίσα που είπε τη δήλωση που πες, yeah, όπως yeah, είπε στην τηλεόραση είπε Κωνσταντίνος ότι θα yeah. κάνει εκλογές, ότι ζητάει εκλογές αυτή τη πέ. Αμφιβάλλω. Ναι, δηλαδή, τώρα δουλεύουνε γύρω γύρω και λένε ότι είπανε τρίχες, δεν κατά καλά, είναι, τα είναι μια δύσκολη εποχή, πολύ, ναι. αλλά δεν είναι και μια... Θα πει κάποιο. γιατί δεν είναι μια ελπιδοφόρα εποχή, καθώ όλα φαίνεται να αλλάζουν. Για πρώτη φορά φεύγουμε από ένα πολύ σταθερό στάτου, α πούμε. Ναι, αλλά μπορεί να κάνει χειρότερο. Έχει δίκιο, αλλά πολλέ φορέ πάει προ το χειρότερο. Προς το χειρότερο. Mm -hmm. Δηλαδή, mm -hmm. ο Τραμπ, α πούμε, α πάρουμε το θέμα και θα δει τη Μέρκελ. Βέβαια, δεν θα τολμήσω με ζωτάει να τη το πει αυτό, διότι είμαστε και σε τέτοια θέσει, που τι να λε. Ναι. Mm -hmm. Ο, ο άθλιο αυτό ο Τραμπ προκαλεί το σύστημα με έναν τρόπο mm -hmm. που κανεί δεν ξέρει. Mm -hmm. Άσε που δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα από αυτά που λέει. Mm -hmm. Α σου πω μια κουβέντα που μου λέει ο Μίκη. Αυτό μου λέει, μου το είπε ο Μίκη το Σάββατο, που mm -hmm. είναι πολύ ωραία, σοφή. Αυτό νομίζει ότι οδηγεί μοτοσυκλέτα και θα κάνει έτσι μία και θα στρίψει. Ναι. Δεν είναι οδηγεί μοτοσυκλέτα. Οδηγεί τάνκερ. Πιο ναι. τάνκερ. Την Κρήτη, α πούμε. Ποια Κρήτη. Μια ήπειρο. Δεν στρίβει έτσι όπω νομίζει αυτό. Θα πέτει τη Ρωσία, θα κάνει έτσι, θα κάνει την Ευρώπη. Δηλαδή και ο Τραμπ θα έρθει μπροστά στι σκληρέ πραγματικότητε. Όπω οι Βρετανοί. Ψήφισαν τον Brexit. Πέντε. Δεν έχουν υπολογίσει τον λογαριασμό του Brexit. Ε. Εύκολα λε κουβέντε μεγάλε κλπ. Όμω λέει κάτι σοβαρό ο Τραμπ μα ενδιαφέρει όλου. Με λάθο τρόπο. Οι Γερμανοί παρουσίασαν πριν μια εβδομάδα τα στατιστικά να. του πλεονάσματο. Mm -hmm. Έχουν 9% πλεόνασμα εμπορικό, mm -hmm. συγκλονιστικό mm -hmm. ρεκόρ. Ότι είναι πάνω το από το 4%, είναι η πολύ επικίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία. Mm -hmm. 270 και δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, ναι. mm -hmm. Προσέξτε τώρα την αντινομία των καιρών μα. Θα μέσα του χρόνου. Και του λέει mm -hmm. ότι κάνουν νομισματική, α το πούμε έτσι, νοθεύουν τον ανταγωνισμό, υποτιμώντα mm -hmm. το νόμισμα. Προσέξτε να δείτε το αντιφατικό. Πράγματι, το ευρώ. Για το Γερμανό είναι φτηνό. Mm -hmm. Για μα είναι ακριβό. Έτσι ναι, δεν είναι. Πώ έξατε τώρα να δείτε. Χάρη στη δική μα χρεοκοπία, δηλαδή το γεγονό ότι είμαστε εμεί Ιταλοί, Ισπανοί, που δεν πάμε yeah. καλά, yeah. το ότι ο Ντράγκη αναγκάζεται και κάνει ποσοτική το χαλάρωση και χρήμα. ρίχνει χρήμα κατά κάποιο τρόπο, το ευρώ πέφτει. Έτσι mm -hmm. δεν είναι. Mm -hmm. Άρα βοηθά την εξαγωγική δύναμη τη Γερμανία, το φτηνό mm -hmm. ευρώ. Για μα όμω είναι ακριβό. Mm -hmm. Για φανταστείτε λοιπόν. Και φταίνουν οι Γερμανοί. Είναι και λίγο ακούσιο, ότι η Γερμανία, ο Σόιμπλε, δεν θέλει. Επειδή έχουν τα σοβαλιστικά ταμεία που θέλουν να έχουν υψηλά επιτόκια κλπ., λοιπόν, δεν θέλει ούτε ποσοτική χαλάρωση. <Μι Critics> δηλαδή είμαστε σε <Μι> μια είναι... κατάσταση όπου κανεί δεν θέλει ό,τι θέλει. <Μι> όλοι νομίζουν ότι δουλεύουμε με λάθο χάρτη. Εμεί δεν θέλουμε το μνημόνιο, διότι η λογική του έχει αυτά τα ελαττώματα. <Μι Pacific> ο Σόιμπλε ο, ο δεν θέλει ποσοτική χαλάρωση, διότι του μειώνει το ευρώ. Ο, το ευρώ όμω το οποίο του δίνει τεράστια <Μι Ukrain Amelia> πλεονάσματα. <OP> ο Τραμπ τι ρόλο μπορεί να παίξει. Λένε κάποιοι ότι μπορεί και ο Τραμπ μέσα αυτή τη συγκυρία να βοηθήσει τελικά την Ευρώπη. Μπορεί να συμβεί αυτό Αντί κάτω από... Ανάποδα, δηλαδή. Ανάποδα. Κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να συμβεί ενίσχυση αυτό. Ενίσχυση, μπορεί. Αλλαγή, ναι. Υπάρχουν, σκέψεις, και ναι. υπάρχουν και στην Ελλάδα άνθρωποι όμως και μάλιστα προοδευτικοί, ποτίστε προοδευτικοί, υπόλοιοι τυχοδιώχτες κλπ. Οι οποίοι είναι με τον τράπεζα ακόμα και με τη Λεπέν, προκειμένου να γίνει μπάχαλο το πράγμα, γιατί ναι. διότι έτσι νομίζουν ότι κάτι θα κάναμε κλπ. Εμεί πρέπει να υπερασπίσουμε αυτή την κατάκτηση τη Ευρώπη, παρά τι αντινομίε παρά τα μεγάλα προβλήματα, για να δούμε. Θα έχουμε ένα κατάνταξη. Mm -hmm. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα έχουμε και καταστροφή. Yeah. Εάν βγει, ήμουν στι Βρυξέλλε και δεν μιλάω εγώ με του επιφανεί, μιλάω με του ανθρώπου yeah. που διαμορφώνουν κλπ. Βλέπει τον φόβο. Ε, Α πούμε ότι βγαίνει η Λεπέν. Τι θα έτσι? γίνει, τι θα γίνει. Yeah, yeah. Έτσι. Θα μου πει, θα κάνει αυτά που λέει. Θα... Yeah. Λέει φιδάκι. Yeah. Τόσο τόσο πολύ, δεν να λέει να τώρα. επιστρέψει στο φιδάκι. Yeah. Έχει ισορροπήσει πολλά πράγματα η Λεπέν όπω έχει δει από τι θέσει τη. Δεν έτσι γίνεται, μα ο Τραμπ. Θα φάει και τα και μούτρα στο... το Τραμπ. Σα το λέω. Δεν μπορεί να πάρει μια στροφή, ένα μεγάλο καράβι που Αμερική. Θα πάει με τη Ρωσία να κάνει συμφωνία για να απομονώσει την Κίνα. Μα είμαστε καλά μα τώρα. Δηλαδή. Προσέξτε να δείτε μια και μου λες ότι λέω πολλά για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Για τον βολονταρισμό. Αυτοί είναι βολονταριστέ πολιτικοί. Έλεγε ο Ελευθέριο Βενιζέλο. Σε έναν, ήταν στα λευκά όρη του λέει Α μωρέ Σίντεκνετ του λέει Αν μου έλεγε πριν 20 χρόνια Ότι μπορώ να μεταφέρω Αν μπορώ να μεταφέρω τα λευκά όρη Δηλαδή τις μαδάρες μέσα στα χανιά Θα σου έλεγαν ναι μπορώ, μπορώ. Ναι. Α, το θεό τώρα σου λέω δεν μπορώ Δηλαδή, είναι τα όρια που θέτει σε όλε μα η πολυπλοκότητα. Mm -hmm. Ο σχετισμό των δυνάμεων, η πραγματικότητα mm -hmm. του κόσμου. Είναι, βλέπεις, δεν τα... είναι τόσο απλό ή τόσο απλό όπω το φαντάζεται ο ε, Τραμπ. Ε, είναι πολύ πιο Η παραγωγή όμω mm -hmm. ταυτόχρονα δεν είναι και ένα τεράστιο προβληματισμό για μια παραγωγή, ενό αδιεξόδου, α πούμε, ε, mm -hmm. λειτουργία mm -hmm. για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σα κάνει εντύπωση άλλα συστήματα. Για παράδειγμα, εγώ στο βιβλίο μου πριν 15 χρόνια το έχω προβλέψει με την εξή έννοια. Πάντα έχουμε ένα μεγάλο κύμα παγκοσμιοποίηση. Σκεφτείτε τον. Δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Mm. Είναι ο τηλέγραφο, είναι τα ατμόπλια που mm. αλωνίζουν τον κόσμο, mm. ένα μπούμ στην παγκοσμιοποίηση. Και ξαφνικά πάμε στο 14, γίνεται ο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έρχεται ένα μεσοπόλεμο mm. αναδιπλώσεω εθνικισμού mm. και φασισμού mm. και έχει αλλάξει κοιτάξτε όμω, η τεχνολογία κάνει τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα. Τα κάνει πιο γρήγορα, αλλά mm. προσέξτε mm. Πάντα Οι αλλαγέ είναι πολύ γρήγορε και, και πολύ και Πριν μεγάλες. τον Τραμπ, η αναδίπλωση προ τον εθνικισμό και προ τον προστατευτισμό είχε αρχίσει και πριν. Οι ίδιε οι πολιεθνικέ να μετά. ξανασκέφτονται. Ναι. Μήπω που αλλιώ ανοιχτήκαμε, ναι. μήπω πρέπει να μαζευτούμε. Δηλαδή οι τάσει δεν προ... προκύπτουν ξαφνικά ότι εμφανίζει mm -hmm. ένα στραμπ από το πουθενά κλπ. Mm -hmm. Υπήρχε η τάση να δείξουμε. Δηλαδή. Μην ξεχνάτε ότι η Αμερική είχε κάνει mm -hmm. 17, μου φαίνεται, μηνύσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για την Κίνα. Mm -hmm. Δηλαδή είχαν αρχίσει αυτέ οι τάσει. Mm -hmm. Ναι, και πρέπει να δούμε. Θα δείτε λοιπόν μέσα από το βιβλίο μου αυτό, επειδή ο καθηγητή Κωστή ταυτίζεται με τον Βολίβιο, τον όμοιρο εξαρκαδία που πήγε στη Ρώμη, που έγινε παιδαγωγός του Εμιλιανού Σκυπίωνα, του Αφρικανού, έτσι. ταυτίζεται με αυτόν, δηλαδή με μια εποχή Ρωμεοκρατίας, με μια εποχή ναι. και συντριβή. θα δείτε λοιπόν τις αναλογίες με το σήμερα. Mm -hmm. Και έτσι όταν του λένε πες μας με δύο λόγια, ρε παιδί μου μας λες τώρα να τουλάχιστον μας έχεις πρίξει. Πες mm -hmm. μας του λένε με δύο λόγια στα βόρεια προάστια, καθηγητή Κωστή. Πε μα Πες μας το νόημα της εποχής μας με δύο λόγια. Τους μεταφέρει στον κύκλο των Σκυπιώνων στην αρχαία Ρώμη που ετέθη το ίδιο ερώτημα στον Πολύβιο και τον Έλληνα και είπε τα δύο δάκρυα του. Λέει. Αγαπητέ μου, να Αφρικανέ, το Ρωμαίο, τον είπα yeah. το Ρωμαίο, η συγκλονιστική στιγμή που συμπυκνώνει την εποχή μα είναι τα δύο σου δάκρυα από το αριστερό μάτι. Προσέξτε, από το αριστερό. <laughs> <laughs> το αριστερό μάτι. Δείξτε <laughs> το βιβλίο <laughs> του Βγάζει δύο, Γιατί... δύο δάκρυα το αριστερό μάτι ενώπιον των ερηπίων τη Καρχιδόνα. Λοιπόν, μη μισαδουλάκι, δύο Τα, τα δάκρυα, τα δύο μόνο δάκρυα έρχονται λοιπόν, και ξανάρχονται κάθε φορά που οι ελπίδε αναπτερώνονται και στα γκρεμωτσακίζουν. Αλλά μπροστά στα Από τις εκδόσεις Πατάκη... Γεια σου Μίμη, ευχαριστούμε πάρα σας. πολύ. Ευχαριστούμε αγάπη η μου. αυτή Θεός Καλημέρα, καλημέρα. Διάλειμμα εμείς.